Το όνομά μου είναι Κατσίπης Διονύσιος. Εκπροσωπώ την Απνοδοφοκού σαν Γενικός Γραμματέας φέτος που μπήκα στο πρώτο έτος. Τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο τουλάχιστον από τώρα, από φέτος που μπήκα εγώ, είναι όσον αφορά τη σύντηση. Είχαμε κάποιο πρόβλημα στην αρχή με την ποιότητα και την ποσότητα του φαγητού. Βρήκαμε τελικά κάποια χορήγηση από ένα catering. Εντάξει, τα πράγματα είναι καλά. Από εκεί πέρα, ένα πανελλήνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλα τα πανεπιστήμια και το δικό μας είναι το θέμα των συγγραμμάτων, δωρεάν συγγράμματα. Δεν ξέρουμε αν θα δοθούν και εμείς θα είμαστε βεβαίως υπέρ του να δοθούν δωρεάν συγγράμματα όπως υποστηρίζει η Απνοδοφοκού όλα αυτά τα χρόνια. Τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει το Ίδρυμα τείνουν προς επίλυση και συγκεκριμένα έχουν να κάνουν με τα συγγράμματα. Βέβαια, αποτελεί και πανελλαδικό πρόβλημα αυτό όσον αφορά τα πανεπιστήμια της χώρας, αλλά και κυρίως για μας. Δεύτερον, έχουμε κάποιες αρχικές φήμες στα χέρια μας για το σχέδιο Αθηνά 2, το οποίο επηρεάζει φανερά το πανεπιστήμιο και το ίδρυμά μας βασικά. Και θα προσπαθήσουμε και θα συμβάλλουμε στην επίλυση αυτών των προβλημάτων με αποτέλεσμα την άμεση αντιμετώπιση τους. Επιπλέον, κάποια τεχνικά προβλήματα ή διοικητικά, αν θέλεις, είναι όπως η έλλειψη φωτοτυπικού και η μεγαλύτερη διάρκεια σε ωράριο της βιβλιοθήκης. Αυτά έχουν ήδη επιληθεί και κάποιες λεπτομέρειες ακόμα για να οριστικοποιηθούν. Καλούμε όλους τους φοιτητές να υποστηρίξουν την Απνοδοφοκού, διότι η Απνοδοφοκού έχει δείξει εδώ και 26 χρόνια ότι είναι δραστηριότητα του φοιτητή, ότι ενισχύει το φοιτητικό έργο και ότι είναι πάντα παρόν σε όλα τα μεγάλα γεγονότα του που συμβαίνουν στον πανεπιστημιακό χώρο και στον χώρο των ΔΕΗ. Καλούμε επίσης να μας στηρίξουν, διότι εκειόμαστε δωρεάν συγγράμματα, δωρεάν σύντηση, καθώς επίσης και την ασφάλεια του φοιτητή για πρόσβαση σε σημειώσεις και όλα τα υπάρχει που χρειαστεί, έτσι ώστε να προσαρμοστεί εύκολα στο πανεπιστημιακό χώρο. Η παράταξη ΣΥΣΠΑΣΜ εδώ και 5 χρόνια, τα τελευταία 5 χρόνια, είναι πρώτη και αυτοδύναμη στο Πανεπιστήμιο Καλαμάτας. Έχουμε προσφέρει τόσο σε διοικητική όσο και σε κοινωνική υπόσταση πολλά στο Πανεπιστήμιο. Την είσοδό μας στον ΑΣΕΠ πάνω απ' όλα και το πιο βασικό που έχει γίνει, τη μείωση των οδηγών σπουδών. Έχουμε προχωρήσει σε πολλές καινοτομίες όσον αφορά τη σύντηση. Προσπαθούμε για τη στέγαση. Ο κόσμος δείχνει εμπιστοσύνη στην παράταξη τα τελευταία χρόνια. Ευελπιστούμε να δείξει και φέτος τη συμπαράστασή του στα μέλη της ΠΑΣΠ. Σαν Απνοδοφοκού έχουμε κάποιον, το περισσότερο μέρος του πολιτικού μας φορέα προέρχεται από την ΟΝΕΔ και την Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα εμείς δρούμε ανεξάρτητα, δρούμε ως, όχι ως ανεξάρτητοι, δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ανεξάρτητοι τελείως. Έχουμε τον πολιτικό φορέα, προμηθευόμαστε τα πράγματά μας από την Απνοδοφοκού, από κεντρικά, τα οποία συνεργάζονται με την Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα οι αποφάσεις μας θα είναι πάντα στο πλευρό του φοιτητή, εναντίον σε όλα τα κακά νομοσχέδια και νομοπλαίσια που θα περάσουν, ενάντια σε όλα αυτά που θα θέλουν να περάσουν εκείνοι οι οποίοι παλεύουν να διαλύσουν το Πανεπιστήμιο εντελώς πανελλαδικός. Όσον αφορά τη σχέση των κομμάτων με τις φοιτητικές παρατάξεις, η γνώμη της ΠΑΣΠ, συγκεκριμένα της ΠΑΣΠ ΑΕ Καλαμάτας, είναι κάθετα αντίθετη ως προς αυτό. Εμείς δρούμε ανεξάρτητα και αυτόνομα πολλά χρόνια τώρα, βασισμένοι στις δικές μας δυνάμεις, χωρίς κανέναν οικονομικό φορέα, χωρίς κανέναν κομματικό φορέα. Η μόνη μας πολιτική ιδεολογία βασίζεται σε αρχές και διακηρύξεις που βασίζονται στην 3η του Σεπτέμβρη, αλλά μόνο ως εκεί είμαστε αντίθετοι σε οποιοδήποτε κόμμα. Δεν ασκούμε καμία πολιτική κανενός κόμματος μέσα στο Ίδρυμα. Είμαστε πολίτα κάθετα αντίθετοι.